Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του τρίτου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση με τις βασικές αριθμητικές πράξεις της πρόστασης και της αφαίρεσης, η εμφάνιση ενός αλφαριθμητικού και τέλος η εμφάνιση ενός χαρακτήρα στην οθόνη. Αρχικά, εκτελούμε το πρόγραμμα EMU 8086. Ξεκινάμε ένα νέο κενό αρχείο. Αντιγράφουμε το template α. Το template α βρίσκεται στο e-class, στον φάκελο Θεωρητικό υπόβαθρο εργαστηρίου, στις διαφάνειες με αριθμό 02. Προσθέτουμε λοιπόν στο τμήμα δεδομένων τη δήλωση μιας μεταβλητής χ1 τύπου byte με τιμή 5. Ομοίως, προσθέτουμε στο τμήμα δεδομένων τη δήλωση μιας μεταβλητής χ2 τύπου byte με τιμή 2, μιας μεταβλητής addResult τύπου byte με τιμή 0, και τέλος, μίας μεταβλητής subResult τύπου byte με τιμή 0. Προσοχή! Αν προσπαθούσε κανείς να δηλώσει μία μεταβλητή Z ως ZTB356, θα ήταν λάθος. Τα στοιχεία σε αυτήν την εντολή πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 0 και 255. Επίσης, η δήλωση της μεταβλητής Z ως ZDB αβ θα ήταν λάθος γιατί είτε τα αβ θα πρέπει να βρίσκονται εντός εισαγωγικών, είτε να συνοδεύονται από το επίθεμα H αν αναπαριστούσαν έναν 16αδικό αριθμό. Τέλος, η δήλωση της μεταβλητής ως ZDB Z θα ήταν λάθος γιατί ο χαρακτήρας Z πρέπει να βρίσκεται εντός εισαγωγικών. Συνεχίζουμε τοποθετώντας τον κώδικα την εντολή MOVE ώστε να μεταφέρουμε τα δεδομένα Χ1 και Χ2 στους καταχωρητές ΑΛ και ΒΛ αντίστοιχα. Χρησιμοποιούμε την εντολή ADD για να προσθέσουμε τους καταχωρητές που έχουν τα δεδομένα Χ1 και Χ2. Τοποθετούμε το αποτέλεσμα της πρόσθεσης, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στον καταχωρητή AL, στην θέση μνήμης addResult. Παρόμοια δρούμε, ώστε να υλοποιήσουμε την πράξη της αφαίρεσης. Μεταφέρουμε τα δεδομένα Χ1 και Χ2 στους καταχωρητές AL και VTL αντίστοιχα. Χρησιμοποιούμε την εντολή SUB για να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή VL από το περιεχόμενο του καταχωρητή AL και τοποθετούμε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στον καταχωρητή AL, στην θέση μνήμης SubResult. Για να εμφανίσουμε το αποτέλεσμα της πρόσθεσης αρχικά στην οθόνη, τοποθετούμε στο τμήμα δεδομένων τη μεταβλητή addMessage με το μήνυμα additionResultIs. Τοποθετούμε στον κώδικα τις εντολές layoutMove και int που θα τυπώσουν το μήνυμα. Μεταφέρουμε τα δεδομένα από το addResult κατά προτίμηση στον καταχωρητή DL. Μετατρέπουμε την καθαρή τιμή σε ASCII τιμή προσθέτοντας την 16αδική τιμή 30H. Τέλος, εμφανίζουμε το περιεχόμενο στην οθόνη.
Με τον ίδιο τρόπο, εμφανίζουμε στην οθόνη το αποτέλεσμα της αφαίρεσης. Επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι 7 για την πράξη της πρόσθεσης και 3 για την πράξη της αφαίρεσης. Εάν επιθυμούμε, καθώς εκτυπώνεται το μήνυμα, να ενεργοποιείται το speaker, αρκεί στο Add Message να προσθέσουμε μπροστά από το μήνυμα το 07H. Αν αντί για τους αριθμούς 5 και 2 εκτελέσουμε το πρόγραμμα για 9 και 10 αντίστοιχα, τότε κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα εμφανιστεί. Addition result is σε, subtraction result is και πλάγια κάθετος. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η πράξη της πρόσθεσης υλοποιείται σωστά, ωστόσο, το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη προκύπτει από τον ASCII πίνακα. Η πράξη της αφαίρεσης όμως δεν υλοποιείται καθώς δεν υφίστανται αρνητικοί αριθμοί στον πίνακα ASCII. Στο εργαστηριακό φυλάδιο ζητείται αρχικά να βρούμε όλες τις γραμμές assembly που έχουν την εντολή add, καθώς και τον κώδικα μηχανής που αντιστοιχεί σε αυτές. Θα πατήσουμε compile. Αν δεν υπάρχουν σφάλματα στο πρόγραμμά μας, θα εμφανιστεί μια προτροπή για να αποθηκεύσουμε το εκτελέσιμο αρχείο.exe που θα δημιουργηθεί. Αποθηκεύουμε το αρχείο με όποιο όνομα εμείς επιθυμούμε και εμφανίζεται το παράθυρο Assembler Status. Επιλέγουμε View, Listing. Στο παράθυρο που ανοίγει, αναζητούμε στην στήλη Source την εντολή Add. Αρχικά, βρίσκουμε την εντολή Add AL,VL. Στην γραμμή 16, στην διεύθυνση μνήμης 004C. Ο κώδικας μηχανής είναι 02C3. Έπειτα, συναντούμε την εντολή Add DL,30H στην γραμμή 26, με διεύθυνση μνήμης 0068, σε κώδικα μηχανής που αντιστοιχεί σε 02C3. Την ίδια ακριβώς εντολή τη συναντούμε στην γραμμή 33, στην διεύθυνση μνήμης 007α. Ο κώδικας μηχανής δεν αλλάζει. Το μέγεθος του προγράμματός μας είναι 0083H 16αδικό σύστημα, δηλαδή όσο και η τελευταία διεύθυνση μνήμης. Αντιστοιχεί σε 131 byte. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν αφαιρέσουμε από το μήνυμά μας το 10 μαζί με το κόμμα που ακολουθεί, θα εμφανιστεί στην οθόνη 7 subtraction result is και στην επόμενη γραμμή 3, δηλαδή το μήνυμα Addition Result δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη μας. Αν αφαιρέσουμε από το πρόγραμμα το 13, αλλά διατηρήσουμε το κόμμα, προκύπτει το εξής. Addition Result is και στην επόμενη γραμμή σε εσοχή, 7, Subtraction Result is και στην επόμενη γραμμή το αποτέλεσμα της αφαίρεσης, δηλαδή το 3. Παρατηρούμε ότι διατηρούνται όλα τα λόγια, αλλά το πρόγραμμα, πριν εμφανίσει ένα αποτέλεσμα, αλλάζει γραμμή. Η νέα γραμμή ξεκινά στην θέση του αμέσως επόμενου χαρακτήρα από αυτή που θα συνέχιζε να γράφει στην προηγούμενη γραμμή. Τέλος, αν αφαιρέσουμε και το 10 και το 13, το πρόγραμμα θα εμφανίζει τόσο τα μηνύματα όσο και τα αποτελέσματα, όμως όλα στην ίδια γραμμή. Στο τέλος του τρίτου εργαστηριακού φυλαδίου, ζητείται να κατασκευάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα εκτελεί την πράξη Χ1 και Χ2, μείον Χ3, μείον Χ4 και θα τυπώνει το αποτέλεσμα για τις τιμές Χ1 ίσο με 7, Χ2 ίσο με 9, Χ3 ίσο με 6 και Χ4 ίσο με 2. Για την επίλυση του προβλήματος, θα πρέπει να συνδυάσουμε όλα όσα αναλύθηκαν προηγουμένως. Αντιγράφουμε το template α. Προσθέτουμε στο τμήμα δεδομένων τις δηλώσεις των μεταβλητών Χ1, Χ2, Χ3 και Χ4, τύπου byte,
Επιπλέον δηλώνουμε τρεις νέες μεταβλητές τύπου Byte, τις AddResult, SubResult A και SubResult B, με τιμές 0, οι οποίες θα αποθηκεύουν αντίστοιχα τα αποτελέσματα των πράξεων Χ1 και Χ2, AddResult μείον Χ3 και SubResult Α μείον Χ4. Συνεχίζουμε τοποθετώντας τον κώδικα την εντολή move, ώστε να μεταφέρουμε τα δεδομένα των Χ1 και Χ2 στους καταχωρητές AL και BL αντίστοιχα. Χρησιμοποιούμε την εντολή add για να προσθέσουμε τους καταχωρητές που έχουν τα δεδομένα Χ1 και Χ2. Τοποθετούμε το αποτέλεσμα της πρόσθεσης, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στον καταχωρητή AL στην θέση μνήμης AddResult. Έπειτα, μεταφέρουμε τα δεδομένα των AddResult και Χ3 στους καταχωρητές AL και BL αντίστοιχα. Χρησιμοποιούμε την εντολή SAP για να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή BL από το περιεχόμενο του καταχωρητή AL. Και τοποθετούμε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στον καταχωρητή AL, στην θέση μνήμης SubResult A. Ομοίως, μεταφέρουμε τα δεδομένα των SubResult A και Χ4 στους καταχωρητές AL και BL αντίστοιχα. Χρησιμοποιούμε την εντολή SAB για να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή BL από το περιεχόμενο του καταχωρητή AL. Τοποθετούμε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στον καταχωρητή AL, στην θέση μνήμης SubResult B. Για να εμφανίσουμε το αποτέλεσμα της πρόσθεσης, αρχικά τοποθετούμε στο τμήμα δεδομένων τη μεταβλητή Message με το μήνυμα The final result is. Τοποθετούμε στον κώδικα τις εντολές LEA, MOVE και INT που θα τυπώσουν το μήνυμα. Μεταφέρουμε τα δεδομένα από το SubResult B κατά προτίμηση στον καταχωρητή DL. Μετατρέπουμε την καθαρή τιμή σε ASCII τιμή, προσθέτοντας την 16αδική τιμή 30H. Εμφανίζουμε το περιεχόμενο στην οθόνη. Τρέχουμε το πρόγραμμα για να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία του. Το αποτέλεσμα που αναμένεται είναι 8. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του τρίτου εργαστηριακού φυλαδίου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.